centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Φιλίππου, καλή σας ημέρα. Καλώς από το Κύριακο. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσείς? Ξέρετε, μας άνοιξε όλη αυτή η συζήτηση, την όρεξη συζήτηση, με αφορμή το πολύ ωραίο βίντεο που παρουσιάστηκε κιόλας. Που είχαμε με τον, που μπήκε ένα βράδυ, απόγευμα προς βράδυ και βράδυ μέσα στη λίμνη, φωταγωγήθηκε, έγιναν ωραίες λήψεις από εκεί, το είδαμε, το χαρήκαμε και μόνο που το είδαμε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ ωραία εικόνα για την Καστοριά. Μιλήσαμε τότε και με τον κύριο Πέλκα, μιλήσαμε και με τον κύριο Φόρλιακα, με όλους τους συνδελιστές και λέμε το άλλο τι θα γίνει τώρα. Αυτό όντως μπορούμε να το βάλουμε σε έναν δρόμο με κάποιες επιδιορθώσεις, μας λέει ο κύριος Πέλκας. Με το άλλο τι κάνουμε, κυρία Φιλίππου, που είναι στα δικά σας χέρια? Λοιπόν, όντως οι εικόνες που είδαμε ήταν πολύ όμορφες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα όσον αφορά το καράβι Ορεστιάς, υπάρχουν διάφορα θέματα, γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι ένα καράβι θαλάσσης. Οπότε είναι πολύ δύσκολη διαχείριση, συντήρηση, γενικώς η λειτουργία του στη λίμνη της Καστοριάς. Όπως μάλιστα μας είπε ο κύριος Ζήσης, είναι περισσότερα τα έξοδα για να το φτιάξουμε αυτή τη στιγμή και που δεν θα βγουν και ποτέ. Έχει πολλά χρόνια που είναι παροπλισμένο, έχει υποστεί τεράστιες φορές, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες. Αν βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος, μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει. Έχουμε προχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση για δημοπράτηση και τώρα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε. Άρα στην δημοπράτηση βρισκόμαστε τώρα. Προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Για πώληση ή για ενοικίαση? Τώρα να σας πω, σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε, είτε πώληση είτε νοικίαση, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Θέλετε να απαλλαγείτε με κάθε τρόπο πάντως από αυτό το πλοίο, αυτό καταλαβαίνω. Βασικά είναι ένα πλοίο το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα το Δήμο Καστοριάς και τα προηγούμενα χρόνια τον έχει επιβαρύνει. Τώρα γι' αυτό το λόγο προσανατολιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αυτή η διαδικασία πότε τελειώνει, δηλαδή έχετε ανοίξει, θα ανοίξετε με κάποιον τρόπο αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ξεκινήσαμε τώρα, βλέπουμε όλα τα νομικά στοιχεία πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία της, της δημοπράτησης και θα ακολουθήσουμε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες που υπάρχουν για ακίνητη περιουσία, για κινητή, συγγνώμη, περιουσία. Οπότε, με τα λεφτά που θα εξοικονομήσετε από από αυτή την πώληση, σκοπεύετε να πάρετε κάτι άλλο? Σκοπεύετε με τα λεφτά αυτά να μπουν στο ταμείο της επιχείρησης για τις ανάγκες της επιχείρησης? Υπάρχουν πολλές ιδέες. Σίγουρα θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα χρήματα προς ένα καλό σκοπό και προς τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά και κυρίως και προς, προς το τουριστικό κομμάτι. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Θα το δούμε αν αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο πιο κατάλληλο για τη λίμνη ή όχι. Ίσως πάμε και στην περίφημη ενοποίηση Μακεδνός και Ορεστιάς κάποια στιγμή. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που τώρα εξετάζουμε. Είναι από τα πρώτα που συζητάμε. Είναι λίγο παλαβό. Δύο καράβια η Καστοριά σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις στον ίδιο Δήμο. Δηλαδή, κάπου δεν κολλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκ των πραγμάτων. Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι ότι ίσως με την ενοποίηση των επιχειρήσεων και των δράσεων που έχει κάθε επιχείρηση, να κάνουμε τουλάχιστον μία επιχείρηση και να είναι πραγματικά βιώσιμη. Γιατί το θέμα αυτό είναι. Δεν λέμε να βγάζει λεφτά, αν βγάζει ακόμα καλύτερα, αλλά τουλάχιστον να βγάζει τα έξοδά της. Και όλα να είναι προς όφελος του Δήμου και των πολιτών. Ακριβώς. Και να επανεπενδύονται τα κέρδη πάντα προς όφελος του Δήμου. Γιατί αυτή την εποχή, παραδείγματος χάρη, είστε στην Ορεστιάς. Έχετε μηδενικά έσοδα αυτή τη στιγμή, κυρία Φιλίππου. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι λόγω της μη λειτουργίας του σπηλαίου, βέβαια. Το σπήλαιο που είναι το βασικό έσοδο του. Ήδη η πόρη της επιχείρησης είναι από το σπήλαιο του Δράκου. Ακριβώς. Ναι. Θα χαρούμε λοιπόν πολύ γιατί να έχουμε την εξέλιξη και θα χαρούμε αν μπορεί. Γιατί παλιότερα συζητιότανε ότι θα μπορούσαν ίσως ξενοδοχεία ή ένωση ξενοδόχων ή τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής να πάρουν το συγκεκριμένο σκάφος και να το λειτουργούν για τους δικούς τους πελάτες, δεν ξέρω ακριβώς, ή να γίνει και επιχείρηση
μέσα στο σκάφος. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορούν να συμβούν, αν μπορεί να διαφερθεί κάποιος από την Καστοριά. Εύχομαι πάντως με κάποιον τρόπο να λυθεί αυτό το θέμα. Διότι δεν είναι καλό να το βλέπουμε. Η διαδικασία της δημοπρασίας. Ναι. Δεν είναι καλό να το βλέπουμε στο Καρνάγιο εκεί έξω τώρα. Όχι, όχι. Πέρασε αρκετός καιρός που έμεινε εκεί πέρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε εύχομαι πραγματικά να γίνει το συντομότερο δυνατόν και επαναλαμβάνω από εκεί και μετά. Δεν έχει ο Δήμος σκοπό να αγοράσει νέο καράβι. Τα χρήματα που θα πάρει από αυτήν την ιστορία, από την πώληση αυτή, θα τα επενδύσει και στην Ορεστιάς, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Στο τουριστικό κομμάτι, ναι. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε την επόμενη μέρα. Ωραία, ναι. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση. Θα το εξετάσουμε. Πολύ ωραία. Κυρία Φιλίππου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Όλα αυτά θα τα δούμε φέτος. Φέτος θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι. Φέτος, ναι. Οπότε, μακάρι να έχουμε αισιό αποτέλεσμα. Αυτό το καράβι πάντως σας βγει ένα συμπέρασμα από τη σημερινή εκπομπή. Δεν πρόκειται να ξανακυκλοφορήσει στη λίμνη της Καστοριάς. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι τελεσίδικη απόφαση. Κάπως έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, εγώ ευχαριστώ κύριε Νατσούλη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.